Γεια σας! Σήμερα θα ανοίξουμε ένα ιαπωνικό κουτί μαζί. Επιτέλους, νομίζω ότι έχω αρκετό καιρό να ανοίξω ιαπωνικό κουτί και όχι παγκόσμιο και μόνη μου. Οπότε νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ανοίξουμε ένα ιαπωνικό κουτί μαζί. Σας ρώτησα στο Instagram τι θα θέλατε να δείτε σήμερα και όλοι μου είπατε ιαπωνικό κουτί. Φαντάζομαι πόσο σας έχουν λείψει. Γενικά να με ακολουθείτε στο Instagram γιατί από εκεί ενημερώνεστε για τα πάντα. Στα stories λέμε τα πάντα, οπότε θέλω να μου ακολουθήσετε εκεί πέρα για να μιλάμε συχνότερα. Το κουτί που θα ανοίξουμε σήμερα λοιπόν είναι το Box from Japan και ανυπομονώ να δω τι έχει μέσα. Πριν ανοίξω όμως το κουτί, θέλω να κάνεις μια εγγραφή στο κανάλι μου γιατί με βοηθάει πάρα πολύ, να πατήσεις like σε αυτό το βίντεο και θέλω σε αυτό το βίντεο να φτάσουμε 2500 like. Παιδιά, συνήθως περνάμε το στόχο, μερικές φορές δεν τα καταφέρνουμε, αλλά νομίζω ότι είμαστε δυνατοί και μπορούμε. 2.500 like παρακαλώ. Καθώς ανοίγω το κουτί λοιπόν, βλέπω αυτό εδώ πέρα το φυλλαδιάκι που μας καλωσορίζει στο Box from Japan, μας λέει λίγα λόγια για το set κτλ κτλ. Θέλω να δείτε πόσο όμορφα είναι πακεταρισμένο αυτό εδώ πέρα το κουτάκι. Είναι όλα μέσα σε αυτήν εδώ τη ζελατίνα, δεν πάει πουθενά τίποτα. Και μπράβο τους, wow! Πρώτη φορά βλέπω τέτοια όμορφη συσκευασία. Θα ξεκινήσω με αυτά εδώ πέρα, τα οποία είναι super duper cute και θυμίζουν Pokemon. Αλλά δεν είναι Pokemon και ελπίζω να είναι γλυκά γιατί θέλω να ξεκινήσω από τα γλυκά. Δυστυχώς είναι αλμυρά, από ό,τι μύρισα. Μυρίζουν αλατάκι, μυρίζουν μπαχαρικά. Για να δούμε τι γεύση έχουν. Μπορεί να μην είναι γλυκά, αλλά είναι τέλειο snack. Τέλειο, 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 πραγματικά. Πάρα μα πάρα πολύ ωραίο, 10 από μένα. Παιδιά, μιας και ξεκινήσαμε με τα αλμυρά, τι να κάνουμε, θα συνεχίσω με αλμυρό, που ελπίζω να είναι αλμυρό, γιατί λέει εδώ πέρα candy popcorn και είναι popcorn γλυκό, θα δείξει. Μυρίζει άπειρα βούτυρο και βρήκα αυτό μέσα στα popcorn. Παιδιά, αυτό εδώ πέρα δεν το βάζουν στα παπούτσια για να μην μυρίζουν. Τι φάση, σίλικα τζέλ λέει. Ας μου εξηγήσει κάποιος γιατί το έχουν αυτό εδώ μέσα. Θα δοκιμάσω ένα, παιδιά, γιατί φοβάμαι κιόλας. Τι είναι αυτά τα μπιλάκια που έχει. Ο Θεός βοηθός. Wow. Wow. Είναι γλυκά popcorn που βγάζουν και κάτι σε μπανάνα. Α, ναι, βέβαια, πώς δεν το είδα. Έχει ανανάδες εδώ, οπότε γι' αυτό θυμίζει λίγο φρούτα, αν και μου βγήκε με ένα μπανάνα. Έχει ανανά, παιδιά. Οκ, θα πάρει ένα 6, αλλά ναι, λίγο σα είδη με το ένα, οπότε δεν νομίζω να φάω παραπάνω, αλλά είναι νόστιμο. Πάμε σε αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι ένα τεράστιο πράγμα που λέει wow, έχει εδώ πέρα μπαμπούμ ιστορίες. New λέει, ελπίζω να είναι σοκολατένιο. Εσάς εδώ αυτό τι σας βγάζει, για σοκολάτα δεν μοιάζει. Και ναι, είναι σοκολατένιο, ευτυχώς. Για να δούμε τη γεύση. Παιδιά, αυτό έχει μία γκοφρέτα μέσα. Έχει σοκολάτα απ' έξω. Θυμίζει λίγο φυστικό βούτυρο. Είναι ωραίο. Είναι και λίγο σαν ριζοκοφρέτα το μέσα του. Αλλά δεν είναι τόσο κακό όσο ακούγεται. Μου αρέσει, θα πάρει ένα 7,5. Και εντάξει, παιδιά, λιώνω με αυτό εδώ πέρα. Εκτός του ότι έχει τέλεια συσκευασία, είναι και σοκολατάκια μπαλίτσες σαν ματίζερς από ό,τι φαίνεται. Για να δούμε. Αυτό εδώ πέρα έχει ένα αυτοκολλητάκι μέσα με αυτόν εδώ τον κύριο τύπο, δεν τον ξέρω. Και ναι, είναι σαν ματίζερς. Για να δούμε τι γεύση έχουνε. Δεν είναι σαν ματίζερς. Είναι σαν φελιζόλ με σοκολάτα. Είναι σαν γαριτάκι με σοκολάτα. Είναι κάτι μπαγιάτικο, αλλά είναι ωραίο. Η σοκολάτα του είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι γάλακτος, οπότε παιδιά, 7,5 και αυτό. Δεν είναι κακό, τρώγεται. Έχουμε και μία σοκολάτα, η οποία όταν την πρωτοείδα λέω, α, crunch. Δεν ξέρω γιατί, αλλά το crunchy που έλεγε εδώ μου έβγαλε κάτι σε crunch, οπότε, ναι, δεν είναι crunch. Είναι crunchy και έχει matcha cookie μέσα. Έχω περίεργη εμπειρία με το μάτσα. Μία μ' αρέσει, μία δεν μ' αρέσει. Μην δοκιμάσετε ποτέ τσάι μάτσα. Ποτέ τσάι μάτσα. Ποτέ τσάι μάτσα. Δοκίμασα και ήταν ό,τι χειρότερο. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι μία σοκολάτα. Πράσινη. Πράσινη σοκολάτα.
Καλή προσπάθειά τους, αλλά όχι παιδιά. Όχι. Υπερισχύει τόσο πολύ το τσάι που δεν νιώθεις ούτε σοκολάτα, ούτε cookies, ούτε τίποτα. Δεν είναι τόσο κακό όσο περίμενα, αλλά ένα μεγάλο όχι από μένα και ένα μεγάλο 4 επίσης. Μετά έχουμε κάτι όμορφο. Φαίνεται πάρα πολύ όμορφο τουλάχιστον. Είναι μια σοκολάτα με γκοφρετούλα μέσα. Λέγεται φουρούτα. Γενικά δεν καταλαβαίνω τίποτα άλλο. Πάμε να δούμε τι γεύση έχει. Παιδιά, αυτό φαίνεται τώρα, δείτε το. Δείτε το πόσο ωραίο φαίνεται. Δηλαδή αυτό τώρα άμα με απογοητεύσει, θα τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Είναι ok. Είναι καλό. Έχει έντονη γεύση κακάο. Δηλαδή όταν έχεις μια λιγούρα και δεν έχεις κανένα γλυκό μέσα στο σπίτι και το μόνο που έχεις είναι σκόνη κακάο. Πες μου ότι το έχεις κάνει κι εσύ, να πάρεις μια κουταλιά σκόνη κακάο, να τη γευτείς, να βάλεις και λίγο σάλιο μέσα στο στόμα σου εκεί πέρα να λιώσει αυτό το κακάο και να νιώσεις αυτή τη γεύση. Εντάξει, σταματάει να ιδεί αυτό που λέω. Πες μου ότι το έχεις κάνει κι εσύ στα σχόλια. Μην νιώθω μοναξιά. Μην νιώθω η μόνη τρελή σε αυτόν τον πλανήτη. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια, αυτή τη γεύση έχει η συγκεκριμένη σοκολατίτσα. Δεν είναι κακό, το έχω κάνει. Βέβαια, δεν σταματάς ποτέ να θες γλυκό μετά από αυτό, αλλά δεν πειράζει. Θα πάρει ένα 6 από μένα. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι παίρνω. Δεν σταματάνε ποτέ τα snacks, δεν τελειώνουν ποτέ. Έχει άπειρα πράγματα αυτό το κουτί. Πάμε σε αυτό λοιπόν, το οποίο είναι μια ομπρελίτσα που έχει κάτι φράουλες πάνω, οπότε φαντάζομαι ότι είναι σοκολατάκι με φράουλα. Και ναι παιδιά, είναι μια ομπρελίτσα η οποία έχει φράουλα πάνω, σοκολάτα κάτω. Για να δούμε. Αυτό είναι και λίγο τέλειο. Λίγο όμως, μην παίρνει και πολύ θάρρος, θα πάρει ένα 9. Wow, τέλειο. Μετά έχουμε ένα πράγμα το οποίο με φοβίζει. Έχει μία πράσινη συσκευασία, δεν καταλαβαίνω τίποτα από αυτά που γράφει. Το μόνο που βλέπω είναι ένα μπουρμπόν, που κάτι μου θυμίζει το μπουρμπόν και δεν μου αρέσει αυτό που θυμάμαι. Οπότε, ναι, για να πούμε. Παιδιά, είναι ένα πράσινο πράγμα, το οποίο μυρίζει απέσια. Απέσια. Και εγώ τώρα αυτό εδώ, δεν θέλω να το φάω. Θα φάω πολύ λίγο. Παιδιά, το αδίκησα. Δεν είναι τόσο κακό όσο περίμενα. Έχει και μια κρεμούλα μέσα, κάτι έτσι, που το κάνει ωραίο. Οκ, θα πάρει ένα 7. Δεν είναι κακό τελικά. Δεν υπερισχύει το μάτσα, γιατί από ό,τι κατάλαβα μάτσα έχει αυτό μέσα. Παιδιά, πραγματικά έχει άπειρα snacks, δεν θα τελειώσουμε ποτέ με αυτό το βίντεο σήμερα. Αλλά δεν πειράζει, γιατί έχουμε εδώ πέρα κάτι candies με καρπούζι. Είναι ολοφάνερο ότι αυτό εδώ πέρα είναι ένα καρπουζάκι. Τι έπαθα, δεν μπορώ να μιλήσω. Θα φάμε λοιπόν τα κουκούτσια του καρπουζιού, γιατί από ό,τι βλέπω το snacks μας είναι μαύρο. Και ο Θεός βοηθός. Είναι έτσι κάτι μαύρα πραγματάκια. Έχουν πάρα πολύ έντονη γεύση καρπουζιού, άπειρη. Βόμβα, καρπούζι στο στόμα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κακό, παιδιά. Πολύ ωραία γεύση, αλλά εγώ έφαγα 3 μαζί και μου κάτσαν λίγο βαριά. Καλύτερα να τρως ένα-ένα μαζί. Οπότε, οκ, ένα 6. Δεν είναι κακά, αλλά όχι πολλά μαζί. Μετά έχουμε κάτι άλλες μπαλίτσες με φρούτο του δάσους εδώ πέρα. Βλέπω τριαντάφυλλα, βλέπω φράουλες, βλέπω. Κάτι καλό μυρίζουμε ρε παιδί μου, γιατί όχι, θέλω να δώσω πίστη στον εαυτό μου ότι θα είναι κάτι καλό. Είναι ροζ μπαλίτσα. Για να δούμε τι γεύση έχει. Ένα μόνο σας λέω, δεν άντεξα και το έφτισα. Όχι. Όχι, ξέρετε τι σημαίνει όχι. Ήτανε πάρα πολύ έντονη η γεύση του φρούτου μαζί με τριαντάφυλλο. Στην κυριολεξία είχε τριαντάφυλλο μέσα. 2 θα πάρει αυτό, νομίζω ότι ήταν λίγο το πιο χάλια από όλα. Το χειρότερο, ναι, αυτό. Πάμε τώρα σε αυτόν εδώ πέρα τον κύριο τώρα, ο οποίος φαίνεται πολύ αποφασιστικός, πολύ δυνατός. Φοράει και γελάκι, έχει και το κουστούμάκι του και είναι κάτι blueberry καραμελάκια. Για να δούμε. Αυτό το σνακ, όσο και να ήθελα, όσο και αν προσπάθησα, δεν δαγκώνεται. Δεν λιώνει, είναι ξινό όσο δεν πάει. Ξινό, ξέρετε τι σημαίνει, ξινό.
χάλια. Θα πάρει ένα. Έφαγα όλα τα καλά στην αρχή και τώρα μου έχουν μείνει όλα τα χαλιά. Γιατί ρε γαμώτο. Τι έχουμε εδώ? Φραουλίτσα. Φραουλίτσα, παιδιά. Φραουλίτσα. Καραμελάκια. Φραουλίτσα. Φαίνονται πάρα πολύ σκληρά. Πες να είναι σαν τα ντεπών αυτά τα. Αλλά θα δούμε. Έχει και ένα δωράκι μέσα, το οποίο είναι ένας δράκος με τα φτερά του. Όχι και τόσο όμορφος δράκος. Αγγμ. Αυτό το δάγκωσε και έλειωσε. Είναι σαν ντεπών. Όχι. Δεν μ' αρέσει. Είναι σαν πλαστικό, παιδιά. Χάλια, χάλια, χάλια. Oh my god. Ένα. Αυτό ήταν το πιο χάλια από όλα. Γιατί έχω αφήσει όλα τα χάλια στο τέλος. Αυτό εδώ είναι ένα πάρα πολύ όμορφο DIY, το οποίο θα το δείτε σε κάποιο live στο YouTube. Πλέον έχω αποφασίσει ότι τα DIY θα τα κάνω live στο YouTube, είτε με την αδελφή μου είτε και μόνη μου. Γι' αυτό ετοιμαστείτε για live. Έχουμε και ένα γλύφι τζουράκι. Hello Kitty! Oh my god! Hello Kitty. Γεια σου, Hello Kitty μου. Γλύφι τζουράκι. Δεν θα το φάω όλο, απλά να δούμε τι γεύση έχει. Είναι καλό. Είναι Hello Kitty. Δεν με απογοήτευσε. Μπράβο! Θα πάρει ένα 8 για γλυφιτζούρ που έχω να φάω κάτι χρόνια από τότε που ήμουν 5 χρονών. Μια χαρά είναι. Και έχω αφήσει 2 σνάξι για το τέλος, τα οποία. Παιδιά, δείτε λίγο αυτό εδώ πέρα. Το βλέπετε. Είναι μπριζολάκια μισοψημένα σε κράκερ, σε πατατάκι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αλλά είναι από αυτές οι μπριζόλες οι οποίες είναι κόκκινες μέσα και εγώ τις τρώω καλοψημένες. Ελπίζω να είναι καλή η γεύση του. Είναι λίγο τεράστια, μπορείτε να τα δείτε νομίζω. Ναι, οκ. Αυτό το σπάει, παιδιά. Είναι τέλειο. Καλοψημένη μπριζολίτσα. Δεκαράκι. Wow, πάρα πολύ ωραίο. Μετά έχουμε αυτό εδώ πέρα, το οποίο, παιδιά, δεν θα σας το κρύψω. Έχει έναν κύριο, δίπλα κάτι ψάρια, μανιτάρια και φύκια της θάλασσας. Έτσι και έχει γεύση ψαριού. Δεν ξανακάνω βίντεο με ιαπωνικά. Τα μυρίζω, παιδιά. Δεν μυρίζουν ψάρι. Μυρίζουν ξίδι, θα έλεγα. Ελπίζω να είναι γαριδάκια ξιδιού. Είστε τυχεροί, γιατί δεν έχει γεύση ψαριού. Αλλιώς, πραγματικά, θα σταματούσα τα ιαπωνικά κουτιά. Με όλα αυτά που έχω τραβήξει, δεν αντέχω άλλο. Έχει ανούσια γεύση. Μη σας πω ότι πιο πολύ μου έκανε γεύση μανιτάρι. Τώρα γαριδάκι με μανιτάρι. Γενικά μου αρέσει το μανιτάρι, αλλά αυτό όχι. Οπότε θα πάρει ένα 3. Αυτά. Ένα τριαράκι και πολύ του είναι. Και τέλος έχουμε ένα μεγάλο γαριδάκι που συνήθως αυτά, παιδιά, δεν μου αρέσουν. Ελπίζουμε αυτό να είναι καλό. Παιδιά, αυτό έχει κακή χάλια γεύση. Κακή χάλια γεύση. Στην αρχή όταν το δάγκωσα νόμιζα ότι τρώω ένα μπέργκερ. Αλλά μετά μου βγήκε και κάτι άλλο που δεν περίμενα και με απογοήτευσε. Ίσως είναι ένα καλό μπέργκερ με χάλια σος. Το έχετε πάθει ποτέ? Να είναι πολύ ωραίο το μπέργκερ αλλά να έχει μια σαλτσούλα μέσα που το κάνει νιέ. Οπότε κάτι τέτοιο είναι, θα πάρει ένα 2. Μου χάλασε όλη τη γεύση για το τέλος αλλά δεν πειράζει. Τελείωσε αυτό το βίντεο. Πέρασα και αυτό το γολγοθά. Πέρασα και αυτό το μαρτύριο. Θέλω να κάνετε ένα like για να με υποστηρίξετε, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να μου ακολουθήσετε και σε όλα τα social media και μην ξεχάσετε ότι τα λέμε κάθε Τετάρτη και Σάββατο. Αυτά από μένα, φιλιά πολλά. Μουα. Γεια σας.